κλείσουμε όμως εμείς με θέμα που αφορά στους παραολυμπιακούς αγώνες. Μην ξεχνάμε πως έρχονται και αυτοί οι αγώνες και εκεί η Κρήτη από παλιά γράφει ιστορία. Ένας από αυτούς που έχουν γράψει αυτή την ιστορία με χρυσά γράμματα είναι ο Μανώλης Στεφανουδάκης, ο οποίος μας μίλησε για την παρουσία του και στο Τόκιο. Θυμίζουμε ότι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παραολυμπιονίκης στο Ρίο της Βασιλείας πριν 5 χρόνια. Στεφανουδάκης, που όπως τόνισε, έχει στόχο του να ανέβει για μία ακόμα φορά στο βάθρο των μεταλλίων. Σίγουρα, Γιώργο, είναι καταρχάς τιμή για μας που θα καταφέρουμε για τρίτη φορά να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, να εκπροσωπήσουμε το νησί μας, τον τόπο μας, στη μεγαλύτερη γιορτή που γίνεται στον πλανήτη πάνω. Αλλά είναι και μεγάλο το φορτίο που πέφτει στις πλάτες μας για να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε όσο γίνεται, να φτάσουμε σε, ένα επιθυμητό αποτέλεσμα που πραγματικά το θέλουμε και το έχουμε ανάγκη. Και νομίζω και σαν λαός τώρα πια με όλα αυτά που έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό θέμα έτσι να τονώσουμε το ηθικό όλων των Ελλήνων. Βεβαίως. Και νομίζω αυτό θα παλέψουμε. Είναι δύσκολο, ξέρουμε ότι έχει ανέβει πολύ ψηλά το επίπεδο, προσπαθούμε καθημερινά, ευελπιστούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Μανώλη, όμως έδειξες, παρά το ότι το επίπεδο ανεβαίνει συνεχώς στο άθλημά σου, έδειξες πρόσφατα ότι βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση και σε σχέση και με νεότερους αθλητές, αν έχουν προκύψει ανταγωνιστικοί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δική σου πείρα σε ένα τέτοιο αγώνα, τόσο κρίσιμο, μπορεί να παίξει ξεχωριστό ρόλο. Σίγουρα η πείρα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αγώνες, αλλά μην ξεχνάτε ότι και ο αγώνας είναι στιγμή, είναι ημέρα, παίζει πολλά σημασία. Το να βρεθείς στο πικ που λέμε, να είναι η κατάλληλη στιγμή. Ευελπιστούμε για κάτι τέτοιο. Το καλό είναι ότι έχουμε το περιθώριο να εγκλιματιστούμε στη χώρα που πάμε και ευελπιστούμε να, και αυτή τη φορά ας πούμε, να βρεθούμε στην καλή μας τη μέρα. Μανώλη, πότε αναχωρείτε και πότε αγωνίζεσαι? 19 Αυγούστου αναχωρούμε από Ελλάδα και αγωνιζόμαστε 3 Σεπτέμβρη. Έχουμε μέρες, δεν είναι ότι δεν έχουμε, έχουμε 2 εβδομάδες γεμάτες. Ευελπιστούμε και εκεί τα πράγματα να είναι καλά, να μπορέσουμε ας πούμε, να εγκλιματιστούμε γρήγορα και να καταφέρουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα είναι δύσκολο, δεν μπορώ να πω ότι... Πώς το πεις εσύ, Γιώργο, το επίπεδο δεν έχει ανέβει. Έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά και αυτό βέβαια είναι καλό στο χώρο μέσα να ανεβαίνουν τα επίπεδα και να μην μένουν στάσιμα. Για μας βέβαια θα είναι κάτι πιο δύσκολο γιατί είμαστε περισσότερα χρόνια στο χώρο, είμαστε πιο κουρασμένοι, άλλοι είναι πιο φρέσκοι. Έχουμε ένα υπέρ ότι έχουμε λίγο παραπάνω εμπειρία, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μετρήσει. Μανώλη Στεφανουδάκη, γνωρίζουμε ότι κρατάς χαμηλούς τόνους, όμως δεν μπορείς να μη σκέφτεσαι με το παρελθόν που έχεις στο χώρο, είσαι καταξιωμένος το βάθρο και τα μετάλλια. Σίγουρα σκεφτόμαστε το βάθρο, ευελπιστούμε να το καταφέρουμε, ο στόχος ο πρώτος είναι η εξάδα πάντα. Από εκεί και ύστερα όμως ναι, θα θέλαμε να είμαστε στο βάθρο, θα θέλαμε να φέρουμε ένα μετάλλιο ακόμα και στην Ελλάδα αλλά και στο νησί μας και στον τόπο μας. Ποιος δεν θα το ήθελε άλλωστε, ποιος αθλητής δεν θα ήθελε να καταφέρει να φέρει ένα μετάλλιο. Να το ευχηθούμε από την καρδιά μας και να τα ξαναπούμε την επόμενη φορά από κοντά. Ευχόμαστε, έχοντας γυρίσει εσύ από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, την Ιαπωνία. Θα σε περιμένουμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα σε περιμένουμε για μια ακόμα φορά στο αεροδρόμιο Νίκος Κοζαντζάκης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.